στα δικά σας χέρια αυτή η βόμβα. Κοιτάξτε, είναι τόσο σοβαρό το ζήτημα που δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή να μπούμε σε αντιπαράθεση κομματική. Εγώ ειλικρινά, σε σχέση με το προσφυγικό ζήτημα, δεν σας κρύβω ότι είμαι πάρα πολύ ανήσυχος. Δεν είναι σωστό βέβαια στην τηλεόραση να λέει ένας πολιτικός ότι φοβάται, αλλά φοβάμαι και να σας πω γιατί. Γιατί από αυτά που λέει η κυρία Σημακοπούλου, αλλά και τα άλλα στελέχη, δεν είναι προσωπικό, καταλαβαίνουν ότι δεν έχουν καταλάβει τίποτα σε σχέση με το προσφυγικό. Δεν το έχουν καταλάβει. Το βλέπουν, το παρατηρούν, προσπαθούν να το εξηγήσουν και δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει. Και αρχίζουν να δίνουν εξηγήσεις και λένε, φταίει κάτι που είπε ένας υπουργός μετανάστευσης το 2015. Φταίει κάτι το οποίο είχε υποθεί σε μία δήλωση. Ακούστε τώρα. Εσείς πόσο καιρό σας πήρα να καταλάβετε? Ακούστε. Εμείς αντιμετωπίσαμε. Είχατε δομένη και μόρια. Ναι. Εμείς αντιμετωπίσαμε μία κατάσταση όπου και η χώρα όταν αναλάβαμε, εμείς ήταν πλήρως απροετοίμαστοι. Δεν υπήρχαν ούτε τα hot spot στα νησιά, ούτε όλη η υποδομή που αυτή τη στιγμή φιλοξενεί πάνω από 50.000 ανθρώπους, ούτε η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Και όντως αντιμετωπίσαμε μία ανθρωπιστική κρίση και ένα έντονο προσφυγικό και μεταναστευτικό ρεύμα. Ταυτόχρονα όμως κλείσανε και τα σύνορα της Ευρώπης και δεχτήκαμε και από εκεί μία περαιτέρω πίεση. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι εκεί. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ανεξέλεγκτες ροές. Χαίρομαι που καταλαβαίνω ότι είναι γεωπολιτικό το ζήτημα και δεν είναι θέμα το τι λέω εγώ αυτή τη στιγμή στην ΕΡΤ ή κάποιος άλλος, ότι υπάρχουν ευρύτερα ζητήματα. Λέμε η Μόρια κτλ. Όταν εμείς αφήσαμε τα πράγματα, η κατάσταση όντως ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη. Πού είναι όμως η κατάσταση σήμερα? Εμείς αφήσαμε τη Μόρια με 5.500 ανθρώπους και σήμερα έχει πάνω από 13.000. Στα νησιά μας, όταν εμείς φύγαμε από τη διακυβέρνηση, είχε περίπου 10-15.000, τώρα έχει τους διπλάσιους. Και γιατί διαφωνείτε, κύριε Ζαχαριάδη, ότι δεν είναι σε αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία για το μεταναστευτικό και το προσφυγικό και εσείς θεωρείτε ότι είναι μόνο προσφυγικό και όχι μεταναστευτικό? Όχι, δεν είναι τι θεωρεί ο καθένας ή πώς το βαφτίζει εύκολα σε ένα τραπέζι στην Αγία Παρασκευή. Είναι εκεί που δημιουργείται το πρόβλημα, που υπάρχει ο πόλεμος, που υπάρχει η δίωξη λόγω του θρησκευτικού φρονήματος, που υπάρχει το κυνηγητό. Ποιος λόγος κάνει τον Χ, τον Ψ, τον Ζ από το οποιοδήποτε σημείο μέρος του κόσμου να πει να έρθω εδώ? Τώρα, λέει ο Πρωθυπουργός προχθές, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση στο Κοινοβούλιο, να μην είναι η Ελλάδα ένας χώρος παραδεισένιος. Μα συγγνώμη, όπως είναι τα πράγματα στην Ευρώπη, θεωρεί καθένας ή οποιοδήποτε ότι τα πράγματα είναι παραδεισένια? Και ότι οι άνθρωποι αυτοί αντιλαμβάνουν τα πράγματα έτσι. Όταν όμως έχεις πόλεμο, όταν έχεις παραγμό, όταν κινδυνεύεις να σε σκοτώσουν, όταν δεν έχει να φάει το παιδί σου, θα πάρεις αυτό το ρίσκο λοιπόν να περάσεις. Γι' αυτό σας λέω. Αυτό είναι, που δεν είναι, τα σχήματα, είναι τα σχήματα τα οποία έχουν μέσα στο μυαλό τους. Δεν υπάρχει στο μυαλό κανενός ανθρώπου ότι πάμε στον παράδεισο. Ναι. Το μυαλό του ανθρώπου είναι ότι φεύγω από την κόλαση της καθημερινότητάς μου. Δεν το καταλάβουν αυτό στη Νέα Δημοκρατία. Μια κοινή ανησυχία. Δηλαδή δεν μπορείτε να λέτε ότι η Μόρια ταυτόχρονα είναι κόλαση εδώ και τόσα χρόνια, που είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Και ταυτόχρονα ο ίδιος άνθρωπος να λέει ότι δίνει η κυβέρνηση το σήμα, η προηγούμενη ή ο ΣΥΡΙΖΑ ή οποιοδήποτε, ότι είναι παράδεισος. Ελάτε, γίνεται να γίνονται και τα δύο. Δεν καταλαβαίνετε αυτό είναι μόνο τις τηλεοράσεις. Δεν φιλοδοξώ, δεν έχω υπέρμετρες φιλοδοξίες, οπότε δεν πιστεύω ότι θα σας πείσω ότι καταλαβαίνουμε το προσφυγικό αυτή τη στιγμή. Σας διαβεβαιώνω όμως ότι το κάνετε έτσι πολύ είναι. Χειρότερο, δεν το βλέπετε εσείς αυτό. Έχω να σας ρωτήσω το εξής. Πατώντας πάνω σε μια κοινή ανησυχία που υπάρχει σε όλους τους πολιτικούς χώρους για το πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό και επίσης στο αμήλικτο ότι θα κριθούμε εκ του αποτελέσματος. Έχει ανακοινώσει λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης ότι εμείς θεωρούμε άλλους μετανάστες, άλλους πρόσφυγες, ότι θα φυλάξουμε τα σύνορα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Ζαχαριάδη, επειδή μας ασκείτε κριτική ότι δεν το καταλαβαίνουμε και δεν το διαχειριζόμαστε σωστά. Ναι. Θέλω να μου πείτε. Τι να κάνουμε αυτή την εβδομάδα, δηλαδή. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει πει ότι θα κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Πολύ ωραίο. Αν διαφωνείτε, θέλω να μου πείτε τρία πράγματα πρέπει να κάνει σήμερα. Δηλαδή, τι να κάνει σήμερα η πολιτεία που δεν το κάνει για να μπορέσει εσείς να πείτε ότι συγκεκριμένα πράγματα. Το έλεγα και εγώ όταν ήμασταν στην κυβέρνηση. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τρία πράγματα να κάνετε. Ωραία. Που δεν κάνουμε. Πρώτον, έτσι. Που δεν τα κάνετε. Ωραία, ακούω. Λοιπόν, πρώτον.
να πιέσετε πολιτικά και διπλωματικά την Ευρώπη. Τώρα, τις αυτό κυβερνήσεις, εγώ σας το λέω, επειδή κυβερνήσεις, κάνουμε διπλωματία ένα λεπτό, μεταξύ άλλων στην Ευρωβουλή, ότι γίνεται περισσότερο. Και είμαστε δίπλα σας. Μάλιστα, και είμαστε δίπλα σας. Πιέζουμε, λοιπόν. Λοιπόν, δεύτερον, να οριοθετήσετε τη στάση της Τουρκίας, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες που έχει η χώρα, και επειδή η εξωτερική μας πολιτική έχει συνέχεια, και σε αυτό θα είμαστε και δίπλα αυτό σας. Το κάνουμε, κύριε Ζαχαρία, τρίτον, και τρίτον, να αξιοποιήσετε όλες τις επιχειρησιακές δυνατότητες χωρίς να κάνετε αλλαγές σε σώματα ασφαλείας από εδώ, τι από εκεί, αυτό? Τους ικανούς ανθρώπους, ώστε να γίνετε μια καλή διαχείριση. Και τρίτον και τέταρτον, να προετοιμάσετε τις τοπικές κοινωνίες που στελέχη δικά σας, οι άνθρωποι στην περιφέρειά σας, τους βάζανε τα προηγούμενα χρόνια να φωνάζουν, να κραυγάζουν, να δημιουργούν πολλώσεις, ότι έχουμε να διαχειριστούμε μία κρίση και θα πρέπει να τη διαχειριστούμε με βάση τις αξίες, τις παραδοσιακές που έχουμε εδώ, που είναι η φιλοξενία, η ανθρωπιά και η αγάπη, και ότι πρέπει να ανοίξουν τις αγκαλιές τους για να δεχτούν αυτούς τους ανθρώπους, όπως κυρία Σιμακοπούλου θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα στη γειτονιά μου, στο βόρειο τομέα, που θα έρθουν ασυνόδευτα προσφυγόπουλα. Κυρία Σιμακοπούλου, εσείς μπορείτε να έρχεστε εδώ πέρα και να λέτε, κύριε Ζαχαριάδη, τι να κάνουμε. Αν εγώ το έλεγα αυτό πριν από 6 μήνες και έλεγα ότι θα έρθουν. Τι μου απαντούσατε? Ότι είμαι ιδεολειπτικός, ότι είμαι περίεργος, ότι έχω την όρεξη να κάνω μουσουλμανική την Ευρώπη. Θα πρέπει, λοιπόν, να αυξήσουμε τις περιπολίες στα εξωτερικά σύνορα. Δεν λέγατε τα γεωπολιτικά. Ότι θα έπρεπε. Ξέρετε να τι λέγατε, κυρία Σιμακοπούλου? Να σας τα θυμίσω. Να σας πω κάτι, δεν έχει σημασία. Ότι μέχρι το 2014. Σημασία έχει τι γίνεται τώρα. Α, σημασία σοβαρά. Έχει τι γίνεται τώρα. Επειδή είστε τώρα στην κυβέρνηση, ε. Όχι, επειδή είμαστε τώρα στην κυβέρνηση. Εμείς δεν θα σας κάνουμε αυτά που μας κάνατε, αλλά ο κόσμος δεν τα θυμάται. Την κάνουμε. Θέλετε να την κάνουμε, άρα δεν σας αφήνω. Πώς χαροκεφαλές πετάγανε, κυρία Σιμακοπούλου. Τώρα μιλάμε τώρα για την κυβέρνηση που έλεγε, που ο Πρωθυπουργός δεν ήξερε ότι έχει σύνορα. Μα η θάλασσα, τι λέτε τώρα, και σοβαρά, δεν ήξερε ο Τσίπρας? Και λέτε στο προηγούμενο κομμάτι της συζήτησής σας να δεν μην κάνουμε αντιπαράθεση για την εξωτερική πολιτική, και ότι θετικό ρόλο έπαιξε ο Τσίπρας στις σχέσεις τις ελληνοαμερικανικές. Και στην επόμενη παράγραφο της τοποθέτησης λέτε ότι ο Τσίπρας δεν έχει σύνορα η χώρα. Γίνονται και τα δύο. Εγώ δεν άκουσα κάτι. Κάντε τα. Είναι διαφορετικά. Τα κάνετε χειρότερα, κυρία Σιμακοπούλου. Από 5.000 τιμόρια πήγανε στις 13. Κολαστήριο ήταν με 5. Τι θα γινότανε αν. Αν ήμασταν εμείς κυβέρνηση σήμερα και είχε 13.000 συμμόρια, τι θα γινόταν? Να προλάβουμε να πούμε. Κάντε σωστή. Θα υπήρχαν οι δομές για να πάνε. Σήμερα θα κάνουμε. Σας το είπα. Θα κάνουμε το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Παρακαλώ. Και έχουμε και την απόφαση του ΣΤΕ. Και έχουμε και την απόφαση. Έχουμε και λίγα λεπτά να τα πούμε. Πολύ λίγα λεπτά. Λοιπόν, οι θεσμοί, οι πληροφορίες από την πλευρά των θεσμών κάνουν λόγο για δημοσιονομικό κενό σε αντίθεση με τις δηλώσεις των κυβερνητικών αξιωματούχων. Ο Σταϊκούρας νομίζω ήταν ξεκάθαρος. Δεν θα υπάρχει δημοσιονομικό κενό. Ναι. Υπάρχει, όπως ξέρετε, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου μια συγκεκριμένη διαδικασία. Θα τη δούνε λοιπόν τον προϋπολογισμό οι θεσμοί. Έχουμε μέχρι τις 14 Νοεμβρίου. Κατόπιν τούτου θα έρθει στη Βουλή ο τελικός στις 20 του μηνός. Τα κυβερνητικά στελέχη, ο κ. Σταϊκούρας συγκεκριμένα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ξεκάθαρος ότι θα επιτευχθεί και ως στόχος του πλεονάσματος και ότι δεν θα υπάρχει δημοσιονομικό κενό. Κυριακή κοντή γιορτή, πολύ σύντομα θα δούμε αν αυτό ισχύει και γίνεται αποδεκτό από πλευράς των Ευρωπαίων εταίρων μας. Όσον αφορά στις αποφάσεις του ΣΤΕ, οι οποίες νομίζω εντελώς δικαιώνουν την κριτική που έκανε η Νέα Δημοκρατία ως προς την έλλειψη ανταποδυτικότητας και τη τιμωρητική διάθεση απέναντι στις δυνάμεις, ας το πω ευρύτερα, της δημιουργίας στην Ελλάδα, στους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαποσχολούμενους. Είναι σαφές ότι δεν θα προκαλέσουν δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Έχουν γίνει ανακοινώσεις από τον κύριο Βρούτσι όσον αφορά στην εφαρμογή τους για τα αναδρομικά των 10 μηνών που προβλέπονται. Και πάμε παρακάτω στο να ρυθμιστεί η κατάσταση, ώστε να λάβει υπόψη της τις αποφάσεις του ΣΤΕ. Εκεί βρισκόμαστε. Κύριε Ζαχαριάδη, ο νόμος Κατρούγκαλου ήταν μια εμβληματική νομοθετική στιγμή για την κυβερνητική θητεία του ΣΥΡΙΖΑ. Και βλέπουμε ότι θρηματίζεται με έναν τρόπο που για πολλούς είχε προεξοφληθεί. Ένα σχόλιο πρέπει να κάνετε. Θέλω να πω και έχω δύο λόγια για τον προϋπολογισμό. Ναι, καταρχήν, εξ όσων είδα, ο προϋπολογισμός στον οποίο κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία δεν προβλέπει ανάπτυξη 4%, έτσι δεν είναι? Προβλέπει.
Όχι. Προβλέπει κάτι σαφώς χαμηλότερο. Άρα λοιπόν έχουμε άλλη μια κραυγαλαία θέτηση προεκλογικών υποσχέσεων αναφορικά με το ύψος της ανάπτυξης. Όχι τίποτα άλλο, αλλά μας μαλώνανε κιόλας στα πάνελ προεκλογικά για το πόσο καλά και γρήγορα θα τα πάνε. Εμείς η χώρα θέλουμε να τα πάει καλά, δεν θέλουμε να τα πάει χειρότερα. Δεν μπορεί να είμαστε μια αντιπολίτευση που να θέλουμε να καταρρεύσει η χώρα για να ευνοηθούμε. Το επισημαίνω όμως γιατί δεν έχουν περάσει καν 100 ημέρες, παρόλο που η Νέα Δημοκρατία δεν θα νομοθετήσει από φέτος όλα τα μέτρα ελάφρυνσης που είχε υποσχεθεί. Και αναφέρομαι και στο χαμήλωμα της εισφοράς αλληλεγγύης, που εμείς είχαμε πει να το καταργήσουμε μέχρι τις 20.000 ευρώ και από εκεί και πάνω να αποκλιμακωθεί. Και βεβαίως στο σημαντικό θέμα που και εκεί βάζανε ιδιαίτερη ένταση και ιδιαίτερη φωνή, αλλά τώρα δεν κάνουν τίποτα, το 50% προκαταβολή φόρου που πραγματικά σκοτώνει την επιχειρηματικότητα και είναι ένα μέτρο το οποίο λήφθηκε σε πολύ δύσκολες καταστάσεις οι οποίες έχουν ξεπεραστεί από τα πράγματα. Εκτός αν κάποιος εκτιμά ότι είμαστε ακόμα σε τέταρτο μνημόνιο. Το δεύτερο, κοιτάξτε, η απόφαση του ΣΤΕ δέχεται τη γενική αρχιτεκτονική της μεταρρύθμισης που έγινε επί των ημερών μας. Η μεταρρύθμιση επί των ημερών μας δεν έγινε επειδή εμείς ξυπνήσαμε μία μέρα και είπαμε «Α, τι ωραία να αναπροσαρμόσουμε τα πράγματα». Είχαμε να διαχειριστούμε ένα ασφαλιστικό το οποίο ήταν μη βιώσιμο, ήταν χρεοκοπημένο. Με τις προηγούμενες συνθήκες οι άνθρωποι οι νεότεροι σε ηλικία δεν θα έπαιρναν ποτέ συντάξεις. Ανακτήθηκε η βιωσιμότητα. Βεβαίως μία μεταρρύθμιση η οποία έγινε σε 6 μήνες ή σε ένα... Συνειδητή επιλογή. Δηλαδή, ήταν ασφαλιστικό ή φορολογικό. Ήταν και είναι σε ειδικές κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Η ευρεία αρχιτεκτονική του νόμου έχει γίνει αποδεκτή, δηλαδή ένα ταμείο. Ένα ταμείο. Όλοι μέσα σε αυτό το ταμείο, όλοι με δικαίωμα να πάρουμε σύνταξη στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι στον ανεπτυγμένο χώρο, είναι στη Δύση, άρα όλοι οι πολίτες. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, βεβαίως, πάμε να διορθώσουμε αδυναμίες, αστοχίες, λάθη, παθογένειες. Άλλες χώρες που μεταρρύθμισαν τα ασφαλιστικά τους, κάνανε διάλογο 2 χρόνια, 3 χρόνια, 5 χρόνια και τη μεταρρύθμιση σε 10 χρόνια. Εμείς όλα αυτά. Οι αποφάσεις του ΣΤΕ δεν είναι πολιτική ήττα για το κόμμα σας? Όχι, γιατί πολιτική ήττα. Είχατε... Όχι. Προβάλει... Καταρχήν, οι αποφάσεις των δικαστηρίων είναι αποφάσεις των δικαστηρίων και η κάθε κυβέρνηση πρέπει να τις κάνει σεβαστές. Βεβαίως, ακούω και από την κυρία Σιμακοπούλου και σωστό είναι αυτό, χωρίς να εκτροχιαστεί ο προϋπολογισμός. Δεν υπάρχει δικαστικός δρόμος προς την κοινωνική δικαιοσύνη. Πρέπει να μπουν κάτω και τα νούμερα. Από εκεί και πέρα, εμείς κάναμε μια μεταρρύθμιση. Αυτή δεν έχει καταργηθεί. Δεν ξέρω τώρα αν στο όνομα αυτού που λέγεται με τις επικουρικές θα επιχειρηθεί από την κυβέρνηση μια ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης στα πρότυπα ασφαλιστικών που είχαμε συζητήσει και πριν τις εκλογές. Αυτό πρέπει να μας το πει η κυβέρνηση. Πάντως δεν θα τιμωρούνται οι άνθρωποι οι οποίοι ξυπνούν νωρίς το πρωί και δουλεύουν. Το αν τιμωρείται κάποιος έχει να κάνει και με το αν θα πάρει σύνταξη. Όταν κάποιοι, η κυρία Σιμακοπούλου, παίξανε στα δομημένα ομόλογα, κουρέψανε τα αποθεματικά, είχαν 160 ταμεία, είναι πολύ δύσκολο να κουνάνε και το δάχτυλο.